με περισσή χάρη. Τώρα το κάνω, το έκανα παιδιά ζεμπεκές. Δεν πειράζει, αλλά στο σημείο που μου έκανες αυτά εδώ. Τσ' άρεσε. Με τρέλανε. Να καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γαμπρός ήθελε να κάνει τώρα αυτό το σκετσάκι, πες τώρα αλήθεια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Νίκος... Τον πίεσα, ναι, το παραδέχομαι. Όχι, όχι, δεν τον πίεσα καθόλου. Ο Νίκος είναι πολύ χαμηλών τόνων γενικά έτσι σαν άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει και χιούμορ και ότι δεν έχει και διάθεση, δεν έχει και όρεξη. Αυτό να τον ψυχολογήσω και... λίγο, παρόλο ναι. που η Μαντού είναι πιο εκδηλωτική, νομίζω ότι είναι πιο άνετος ο Νίκος. Ναι, είναι πολύ πιο, λίγο πιο... είναι πολύ πιο άνετος, είναι πολύ έτσι... Γι' αυτό εδώ το συμβάν. Για την ανθοδέσμη, θέλω να σας μιλήσω λίγο για την ανθοδέσμη. Ναι, την ώρα παιδιά που την έριχνα, λέω εντάξει, θα τη ρίξω όσο πιο δυνατά μπορώ για να μην πέσει μπροστά στα πόδια μου κτλ. Οπότε κάνω εγώ να τη ρίξω, κάνω την πρώτη προσποίηση, κάνω τη δεύτερη και σκάλωσα πάνω στα φώτα. Ευτυχώς έπεσε κοντά. Βλέπω την κουμπάρα ετοιμοπόλεμη, πρώτη-πρώτη είχε στρωθεί και λέω εντάξει, γυρίζω και λέω α, θα την παντρέψω την κουμπάρα μου, γιατί την είχα γράψει και στο παπούτσι και ήταν το πρώτο όνομα που σβήστηκε. Θέλω να σας πω ότι είναι παράδοση αυτό, ε. Να ξέρετε ότι στις φίλες που δεν έχουν παντρευτεί ακόμα κορίτσια, γράφεται στο παπούτσι εκεί που σβήνει εδώ. Εδώ, στο κουντεπιέ. Να ξέρετε. Και άμα σβηστεί, παντρεύεται πρώτη. Εμένα καλά. Με έγραψες. Έγραψα, σε έγραψα. Όχι, δεν με έγραψε. Στο λέω. Δεν σε έγραψε, έγραψα. Δεν πειράζει, γλυκιά μου. Δεν σε έγραψε, έγραψα. Δεν ήρθε στην προετοιμασία, Ρελενάκο. Δεν ήρθε στην κοινότητα. Καλά, εκείνη την ώρα ήμουν έτσι. Με κάλεσε, ο χάσα τώρα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να μου επιτρέψετε να πάρω λίγα δευτερόλεπτα, κύριε αρχισυντάκτα μου. Γιατί θέλω να απαντήσω σε κάτι που έχει γίνει πραγματικά αυτές τις ημέρες. Έχει γίνει μεγάλο θέμα, έχει γίνει μεγάλο δώρο. Μιλάω σχετικά με την απουσία της Τζέννης από το γάμο. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι πραγματικά όλες οι σχέσεις για να ανθίσουν και για να χτιστούν θέλουν φροντίδα. Θέλουν πολύ φροντίδα και πολύ αγάπη και από τις δύο τις πλευρές. Όχι μόνο από τη μία. Επίσης, θέλω να την ευχαριστήσω που μου ευχήθηκε δημόσια μέσα από την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και πάλι καλά, παιδιά, που... Πραγματικά υπάρχει και η ελληνική τηλεόραση αυτό το μέσο που ενώνει τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω αν θα το έκανε καν κιόλας, αν θα μου εύχονταν. Και γενικά δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο για αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που με στεναχωρεί πάρα πάρα πολύ. Θα σου πω, είχα παρατηρήσει κάτι, αν μου επιτρέπεις, πριν από νομίζω λίγους μήνες, είχα δει ότι είχε κάνει ένα follow από το Instagram. Δεν ξέρω αν ισχύει, αν έγινε μετά κάποια προσέγγιση κάτι άλλο. Να σου πω κάτι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει follow και unfollow. Όποιον θέλει. Δεν μπορώ να πω εγώ σε κάποιον που δεν θέλει να σε ακολουθεί, να μην σε... να σε κάνει unfollow ή follow. Είναι δικαίωμα του καθένα. Αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, επειδή με στεναχωρεί πάρα πολύ όλο αυτό το θέμα και όλες αυτές τις ημέρες με παίρνουν για να μου ευχηθούν και με παίρνουν και με ρωτάνε συνέχεια, δεν θέλω να αναφερθώ άλλο. Ωραία, το προσπερνάω. Στον Bachelor είχαμε δει κάποιες φίλες που, από ό,τι μας έχεις πει και η ίδια, σου κάνανε έκπληξη. Ξέρουμε αν είχαν καλέσει την Τζέννη, αν ήταν να έρθει στο και δεν ήρθε. Στον Bachelor μου κάνανε έκπληξη οι φίλες μου. Προφανώς και την είχαν καλέσει. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθούμε μάλλον με αυτό το θέμα. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα να ασχοληθεί και μου φαίνεται και λίγο αστείο, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που. Το θέμα είναι ότι παντρεύτηκες και είσαι ευτυχισμένη σήμερα. Και πάρα πολλές ευχαριστίες και από τον κόσμο μας έχουν στείλει στο Instagram κλασικά. Να το θυμίσω το Instagram. Όλους, παιδιά, πραγματικά. Με συγκινήσατε πάρα πολύ όλοι. Και για τις ευχές που δέχτηκα και από τον κόσμο στο Instagram και στα social media. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι σε όλες έτσι τις κοπέλες που έχουν σχέση και είναι ανήπαντρες και θέλουν να παντρευτούν. Έτσι, μέσα από την καρδιά μου. Να μας παντρέψεις όλους. Ναι, να σας παντρέψω όλους. Γιατί όταν έχεις βρει τον άνθρωπο της ζωής σου είναι πολύ ωραίο έτσι να ενώνεσαι και με τα ιερά δέσμα του γάμου. Καλούς απογόνους. Και στα δικά σου, Δώρε. Και στα δικά σου, Δωράκη μου. Και σε εμάς τους ελεύθερους. Και στα δικά μου, και στα δικά μου. Λοιπόν, πάμε στον καναπέ, γιατί πάμε στη φίλη μας τη Μάρη, την οποία την έχουμε εδώ πέρα.